Όλοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση. Οι αρτοποιοί θα αποτελούσαν την εξαίρεση. Με αφορμή τα όσα ακούγονται περί πώλησης άρτου από οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο μπορεί να βάλει ο νου σας, ο Λαρισαίος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Μιχάλης Μούσιος, βάζει τα πράγματα σε μια σειρά, ξεκαθαρίζοντας για πολλωστή φορά ότι το επάγγελμα του αρτοποιού δεν είναι κλειστό. Πού είναι το θέμα? Στο νόμο για τα κλειστά επαγγέλματα υπάρχει μια γενική διάταξη που αφορά όχι μόνο τον φούρνο, αλλά όλα τα επαγγέλματα. Αυτή η διάταξη λέει ότι η απαγόρευση διάδυσης αγαθών από επαγγελματική εγκατάσταση συνιστά περιορισμό. Και ρωτώ, επαγγελματική εγκατάσταση δεν είναι το συνεργείο αυτοκινήτων? Είναι. Επαγγελματική εγκατάσταση δεν είναι το κουρίο? Είναι. Επαγγελματική εγκατάσταση δεν είναι το περίπτερο? Είναι. Επαγγελματική εγκατάσταση δεν είναι τα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα αυτά τα καταστήματα από τις 2 του Ιούλη και μέχρι και σήμερα και στο επόμενο διάστημα μπορούν να πουλούν άρτοπαρασκευάσματα αλλά και άλλα αγαθά. Ο κύριος Μούσιος κάνει λόγο για συνειδητή επιλογή ορισμένων να απαξιωθούν τα μικρομάγαζα και να οδηγηθεί ο κόσμος στα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Αυτό σημαίνει ένα χάος και ένα μπάκαλο στην αγορά. Εάν αυτό δεν είναι μια επιπόλαια ή ερασιτεχνική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου, τότε είναι συνειδητή επιλογή. Και θέλω να εξηγηθώ και να πω τι σημαίνει συνειδητή επιλογή. Συνειδητή επιλογή να έρθει η απαξίωση σε όλα τα μικρομάγαζα για να οδηγηθεί σιγά σιγά ο κόσμος στις υπεραγορές και στα εμπορικά κέντρα.